Ακολουθεί μεγάλη εισαγωγή, εγώ ενημερώνω για όσους για κάποιο λόγο δεν το έχουν ακόμα συνηθίσει. Όπως έχω αναφέρει το τελευταίο καιρό σε αρκετά διαφορετικά βίντεο, είχα επιλέξει να χρησιμοποιώ το Galaxy S23 Plus και όχι το Galaxy S23 Ultra σαν τη βασική μου συσκευή και ναι, καταλαβαίνω ότι μέχρι ένα σημείο αυτό ακούγεται ειρωνικό, αφού είχα τη δυνατότητα να τα έχω και τα δύο ταυτόχρονα και να διαλέγω μεταξύ τους, υπάρχουν όμως πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για αυτό. Ο βασικότερος είναι ίσως ότι το μέγεθος των Galaxy S23 Ultra, όπως αντίστοιχα πλέον και στο Galaxy S24 Ultra, είναι λίγο μεγαλύτερο από αυτό που θα ήθελα, ειδικά στο να το μεταφέρει κανείς μαζί του με ιδιαίτερη ευκολία, παρότι προφανώς αναγνωρίζω τα πλεονεκτήματα που έχει μεγαλύτερη οθόνη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι παρότι προφανώς το κορυφαίο μοντέλο κάθε σειράς έχει συνολικά καλύτερες κάμερες, απόλυτα ρεαλιστικά, πρέπει κάποιος να έχει τα δύο τηλέφωνα το ένα δίπλα στο άλλο, να συγκρίνει τις φωτογραφίες που μπορούν να βγάλουν και να ψάχνει να βρει μικρές διαφορές, εκτός προφανώς από όσους θέλουν να ζουμάρουν πολύ πιο κοντά σε αυτό που φωτογραφίζουν, κάτι το οποίο δεν υπάρχει καθόλου σαν δυνατότητα στο απλό και στο Plus μοντέλο κάθε σειράς. Όταν λοιπόν πήρα για πρώτη φορά τον Galaxy S24 Plus στα χέρια μου, ήμουν αρκετά περίεργος να δω τις αλλαγές που έχει κάνει η Samsung στο νεότερο μοντέλο της σειράς αντίστοιχα και προφανώς ήμουν αρκετά περίεργος να δω τι διαφορά έχει ο Exynos 2400 επεξεργαστής στο εσωτερικό του, που είναι πλέον κατασκευασμένος από τη Samsung και ναι, υπάρχουν εδώ αντιδράσεις για το ότι και το Plus και το απλό μοντέλο δεν χρησιμοποιούν τον Snapdragon 8 Gen 3 της Qualcomm όπως χρησιμοποιεί πλέον το S24 Ultra. Ο επεξεργαστής όμως στο συγκεκριμένο τηλέφωνο αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή είναι πάντα ένα μέρος του συνόλου, σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις που έχει ο καθένας, και το Galaxy S24 Plus είναι σε μερικούς ακόμα τομείς περισσότερο βελτιωμένο από ό,τι περίμενα και εγώ αρχικά, και ρεαλιστικά είναι ένα τηλέφωνο που ειδικά για όσους δεν θέλουν απλά να λένε ότι έχουν το κορυφαίο μοντέλο, είναι μια πραγματικά πολύ καλή επιλογή που θα καλύψει με χαρακτηριστική άνεση τις περισσότερες αν όχι όλες τις απαιτήσεις που έχουν. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι. Ναι, με το αναλυτικό review πλέον μετά από αρκετές ημέρες που χρησιμοποιώ τον Galaxy S24 Plus, προς το παρόν όχι σαν τη βασική μου συσκευή βέβαια, αν και πολύ πιθανόν αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το τηλέφωνο είναι πραγματικά βελτιωμένο, το λέω και ακόμα μία φορά, και σε περισσότερους από έναν τομείς, κάτι που θα δούμε προφανώς αναλυτικότερα στη συνέχεια του συγκεκριμένου βίντεο. Να κάνω εδώ όμως μία τελευταία διευκρίνηση, το υπόσχομαι ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να είναι η τελευταία. Καταλαβαίνω όσους θέλουν να κάνουν τη σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο μοντέλο της σειράς. Και καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο και όσους κάθε φορά ξεκινούν τη συζήτηση για το αν ένα νεότερο μοντέλο έχει τις αλλαγές που θα έπρεπε ή τουλάχιστον τις αλλαγές που αυτοί θα ήθελαν ή θα περίμεναν. Προφανώς για κάποιον που έχει ήδη τον Galaxy S23 Plus, ακόμα και οι αλλαγές που υπάρχουν στο νεότερο μοντέλο της σειράς, πιθανόν να μην είναι αρκετές για να τον βάλουν στη διαδικασία να το αλλάξει. Είναι απόλυτα βέβαιο όμως ότι όποιος έχει ένα αρκετά παλιότερο τηλέφωνο, είτε της Samsung είτε οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, και θα εκτιμήσει τις αλλαγές που έχει κάνει η εταιρεία και θα τις καταλάβει σε καθημερινή χρήση. Και επειδή καλώς κακώς και εγώ προσπαθώ να αποδεχθώ σιγά σιγά ότι για ένα μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο μέρος του αγοραστικού κοινού, οι κάμερες είναι αυτές που έχουν περισσότερο σημασία, πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τις τρεις κάμερες που έχει στο πίσω μέρος του το τηλέφωνο. Εδώ, με απόλυτη ειλικρίνεια, να πω για ακόμα μία φορά ότι ακόμα και αν η απόδοσή τους είναι καλύτερη από το αμέσως προηγούμενο μοντέλο, όπως θα δούμε σε πολύ λίγο, το υπόσχομαι και πάλι, δεν συμφωνώ σε καμία απολύτως περίπτωση με την επιλογή της Samsung να χρησιμοποιήσει τους τρεις ίδιους ακριβώς αισθητήρες με το αμέσως προηγούμενο αλλά και το 2 γενιές πλέον παλαιότερο Galaxy S22 Plus. Οι τρεις κάμερες αυτές δεν ταιριάζουν απαραίτητα σε μια συσκευή σε αυτή την κατηγορία τιμής, ειδικά αν υπολογίσει κανείς ότι το Galaxy S24 Plus είναι τυπικά οικονομικότερο από το κορυφαίο μοντέλο της σειράς, παραμένει όμως ένα τηλέφωνο που κοστίζει σημαντικά περισσότερα από 1000 ευρώ και ρεαλιστικά τώρα αλλά και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στα χρήματα αυτά θα υπάρχουν συσκευές από τον ανταγωνισμό του που θα προσφέρουν συνολικά καλύτερες κάμερες. Για να είμαστε όμως όσο το δυνατόν πιο δίκαιοι και πάλι, αυτό που έχει ρεαλιστικά σημασία είναι η απόδοση που έχουν οι κάμερες αυτές και στο Galaxy S24 Plus είναι έστω και λίγο καλύτερες από το αμέσως προηγούμενο μοντέλο της σειράς. Μπορεί η βασική του κάμερα να χρησιμοποιεί, το ξαναλέω, τον ίδιο ακριβώς αισθητήρα με ένα φυσικό μέγεθος μάλιστα που σίγουρα θα μπορούσε να είναι καλύτερο και μάλιστα από τη στιγμή που η συγκεκριμένη κάμερα υπάρχει σε συσκευές με πολύ λιγότερα χρήματα και από πολλές διαφορετικές εταιρείες, το ότι οι φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει είναι πραγματικά καλές σε όλες τις συνθήκες δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να είναι
είναι ακόμα καλύτερες με μια αντίστοιχα πολύ καλύτερη τεχνικά κάμερα. Η Samsung συνεχίζει και καλά κάνει και διατηρεί το δικό της χαρακτήρα, αν θέλει να το πει κανείς έτσι. Στις φωτογραφίες αυτές έχουν ζωντανά και έντονα χρώματα, έχουν ένα πολύ καλό δυναμικό εύρος, είναι ίσως λίγο πιο φωτεινές από ό,τι κάποιοι θα ήθελαν σε πολλές περιπτώσεις. Συνεχίζω όμως να θεωρώ ότι αυτό είναι το ζητούμενο για ένα πολύ μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού που θέλει απλά μια όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο όμορφη φωτογραφία και σχεδόν ποτέ δεν κάθεται στην καθημερινότητά του να κρίνει μια φωτογραφία από αυτές με πιο τεχνικούς όρους, γιατί προφανώς δεν είναι κάτι που τον ενδιαφέρει. Και εννοείται ότι σε ό,τι αφορά και τις άλλες δύο κάμερες, η συζήτηση θα είναι μάλλον παρόμοια. Αυτή με τον Ultra Wide φακό συνεχίζει και έχει έναν αισθητήρα στα 12 MP και ρεαλιστικά δεν χρειάζεται απαραίτητα κάτι καλύτερο για να βγάλει μια όσο το δυνατόν καλύτερη φωτογραφία, ειδικά από τη στιγμή που ο αισθητήρας αυτός είναι και πάλι πραγματικά μεγάλο σε φυσικό μέγεθος, πάντα για τη συγκεκριμένη ανάλυση. Συνεχίζει όμως η Samsung δυστυχώς και επιμένει να χρησιμοποιεί, μάλλον να διαθέτει το autofocus στην Ultra Wide κάμερα μόνο στο κορυφαίο Ultra μοντέλο κάθε σειράς. Και εδώ, από τη στιγμή που υπάρχουν τηλέφωνα από άλλες εταιρείες που κοστίζουν ακόμα και τα μισά χρήματα από το S24 Plus και έχουν autofocus στη δική τους Ultra Wide κάμερα, η επιλογή αυτή, ή μάλλον καλύτερα ο περιορισμός αυτός στο S24 Plus και τη δική του Ultra Wide κάμερα, είναι κάτι που η εταιρεία πραγματικά πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για κάποιο λόγο τον ίδιο περιορισμό έχουν και τα foldable τηλέφωνα της εταιρείας που είναι ακόμα πιο ακριβά. Η τρίτη τώρα και τελευταία κάμερα στο S24 Plus θα μπορούσε να πει κανείς ότι μέχρι ασημείο υπάρχει απλά για να είναι τρεις στο πίσω μέρος του και να διατηρεί την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία, γιατί ρεαλιστικά και πάλι στα χρήματα που κοστίζει το τηλέφωνο, μία κάμερα με 3x οπτικό zoom από μόνη της δεν είναι κάτι αρνητικό, μία κάμερα όμως με αυτόν τον αισθητήρα δεν είναι απαραίτητο ότι καλύτερο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η εταιρεία. Έχει τυπικά ανάλυση στα 10 MP. Θα θυμίσω για ακόμα μία φορά ότι ο ίδιος αισθητήρας είναι στα 12 MP. Η εταιρεία κάνει crop σε ένα μέρος του πλάνου που αυτός μπορεί να δει και στη συνέχεια κάνει πάλι upscale τη φωτογραφία στα 12 MP. Συνεχίζω να μην καταλαβαίνω γιατί χρησιμοποιεί την τεχνική αυτή. Το αποτέλεσμα όμως είναι και πάλι το καλύτερο που θεωρητικά μπορεί να πετύχει μια κάμερα αυτού του είδους. Τώρα, όσο και αν σε προσωπικό επίπεδο, προφανώς έκανε ξεκάθαρο ότι με ενοχλεί η επιλογή της Samsung να μην βελτιώσει ουσιαστικά τους αισθητήρες στις τρεις κάμερες στο πίσω μέρος του τηλεφώνου σε ό,τι αφορά την οθόνη του. Όχι μόνο δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο, αλλά αυτή είναι πραγματικά καλύτερη με αρκετούς τρόπους σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Το ότι έχει μεγαλώσει ελάχιστα από τις 6,6 στις 6,7 ίντσες δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ίσως μέχρι ασημείου έχει σημασία όμως ότι το τηλέφωνο διατηρεί τις ίδιες πρακτικά διαστάσεις, επειδή το πλαίσιο γύρω από αυτήν την οθόνη είναι ελάχιστα μικρότερο. Το συγκεκριμένο πάνελ όμως είναι βελτιωμένο πραγματικά και ουσιαστικά σε όλους τους τομείς. Η βασικότερη και πιο σημαντική αλλαγή είναι ότι πλέον είναι μια οθόνη με ανάλυση 3120x1440 pixel, τυπικά και πρακτικά ακριβώς η ίδια ανάλυση με την οθόνη στο κορυφαίο ultra μοντέλο. Και παρότι τυπικά το λίγο μικρότερο μέγεθος την κάνει να έχει και μια λίγο καλύτερη λεπτομέρεια απεικόνησης, ρεαλιστικά δεν είναι κάτι που μπορεί να καταλάβει κανείς. Σίγουρα όμως θα εκτιμήσει το πόσο πιο ποιοτική συνολικά είναι η συγκεκριμένη οθόνη σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο μοντέλο. Τώρα, μέχρι ένα σημείο είχε ξεκινήσει μια συζήτηση ειδικά για τα δύο μοντέλα της σειράς Galaxy S23 για το τι ευρώς προσαρμογής του ρυθμού ανανέωσης έχει το πάνελ της οθόνης τους. Μια συζήτηση που μάλλον δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε στο συγκεκριμένο βίντεο. Αυτό που όμως έχει σημασία είναι ότι η οθόνη στο S24 Plus μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει και να αλλάζει το ρυθμό ανανέωσης ανάμεσα σε 1 και 120 Hz ανάλογα με το τι κάνουμε με τη συσκευή. Προς τη μήνυ της τώρα η Samsung επέλεξε σε έναν ακόμα συγκεκριμένο τομέα να μην διαχωρίσει το S24 Plus από το κορυφαίο μοντέλο της σειράς, αλλά και το απλό S24 όσο αυτό έχει σημασία για κάποιον. Η οθόνη αυτή είναι και εντυπωσιακά φωτεινή, ρεαλιστικά, το τονίζω και πάλι, σε ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης μπορεί να φτάσει ως και τα 1700 nits φωτεινότητας, κάτι που είναι μια αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο μοντέλο και όταν ειδικά χρησιμοποιεί κανείς το S24 Plus σε εξωτερικό χώρο, σίγουρα θα το εκτιμήσει και σίγουρα θα κάνει τη χρήση του τηλέφωνου αρκετά πιο άνετη. Προσωπικά, έστω και αν χρειάστηκε ένα μικρό διάστημα μέχρι να το συνηθίσω, εκτιμώ και το Vision Booster, όπως το ονομάζει η Samsung, που αλλάζει την αντίθεση και την οξύτητα των χρωμάτων όταν πέφτει έντονο φως πάνω στην ίδια την οθόνη. Προφανώς εκεί αλλάζει η χρωματική της ακρίβεια, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, αλλά ρεαλιστικά σε αυτές τις συνθήκες αυτό που έχει σημασία είναι να μπορούμε να δούμε τι δείχνει η οθόνη στο τηλέφωνό μας, κάτι που και πάλι το πετυχαίνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πριν κάνουμε τη συζήτηση για το τεχνικό κομμάτι των Exynos 2400 στο εσωτερικό του S24 Plus, θα κάνω, προφανώς, δεν θα περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό, μία μικρή ιστορική αναδρομή στον αμέσως προηγούμενο επεξεργαστή της εταιρείας. Κάποιοι γκρινιάζουν και μέχρι ασημείο έχουν δίκιο, βέβαια πριν πολλά χρόνια ίσχυε αυτό, ότι οι επεξεργαστές της Samsung έχουν μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και όχι απαραίτητα το ίδιο καλή απόδοση με τον αντίστοιχα σε κάθε γενιά επεξεργαστή της Qualcomm. Εδώ πρέπει
να θυμόμαστε όμως ότι ο απλός Snapdragon 8 Gen 1 πριν περίπου 2 χρόνια ήταν και ιδιαίτερα προβληματικός με την κατανάλωση ενέργειας και σχετικά προβληματικός με την παραγωγή θερμοκρασίας και αποδείχθηκε τελικά ότι ο τότε Exynos 2200 της Samsung, έστω και αν δεν είχε την ίδια απόδοση, τουλάχιστον σε benchmarks, ήταν τελικά στην πράξη αρκετά καλύτερος σε ό,τι αφορά την παραγωγή θερμοκρασίας και την κατανάλωση ενέργειας. Τώρα, εδώ, με απόλυτο ρεαλισμό, όπως έχουμε δει έτσι καλώς σε ξεχωριστό βίντεο, ο Exynos 2400 σε κάποιους τομείς τουλάχιστον δεν είναι απαραίτητα το ίδιο ισχυρός με τον νεότερο Snapdragon 8 Gen 3. Όμως, το κατά πόσο αυτό έχει σημασία είναι εντελώς θεωρητικό και αφηρημένο. Το τηλέφωνο είναι πραγματικά πιο γρήγορο από το αμέσως προηγούμενο μοντέλο της σειράς και ρεαλιστικά αυτό είναι που έχει σημασία. Ένα τηλέφωνο να είναι καλύτερο από τον προκάτοχό του, ακόμα και αν οι επιδόσεις του Exynos 2400 είναι με μικρή διαφορά χειρότερες, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, από αυτές του Snapdragon 8 Gen 3, το λέω και πάλι, στην πράξη το τηλέφωνο είναι και εντυπωσιακά γρήγορο και πολύ αποδοτικό και δεν έχει κανένα ενοχλητικό κολλήμα και έστω και αν σε κάποιες περιπτώσεις, όπως και οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, εάν το πιέσει κανείς περισσότερο, μπορεί να νιώσει ότι έχει ζεσταθεί στο πίσω μέρος του, η απόδοση του διατηρείται σε επίπεδα που είναι σημαντικά καλύτερα, ειδικά σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο μοντέλο και ποτέ με κανένα τρόπο που το τονίζω και πάλι έχει οποιαδήποτε σημασία σε καθημερινή χρήση, δεν πρόκειται κάποιος να νιώσει ότι το S24 Plus είναι με κάποιο τρόπο χειρότερο τηλέφωνο από το αμέσως προηγούμενο μοντέλο. Βέβαια τώρα και πάλι με όσο το δυνατόν περισσότερη ειλικρίνεια και ρεαλισμό, ο Exynos 2400 δεν είχε απαραίτητα όσο καλή απόδοση θα περίμενα εγώ προσωπικά σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας, όχι και πάλι το τονίζω σε σύγκριση με τον Snapdragon 8 Gen 3, αλλά σε σύγκριση με το τι θα περίμενε κανείς, με δεδομένο ότι η μπαταρία στο S24 Plus έχει λίγο μεγαλύτερη χωρητικότητα. Θα μπορούσε να πει κανείς εδώ στην πράξη ότι η μπαταρία στις 4.900 mAh καλύπτει την λίγο αυτή αυξημένη κατανάλωση ενέργειας από τον Exynos 2400, με αποτέλεσμα το τηλέφωνο να έχει στην πράξη την ίδια απόδοση με το αμέσως προηγούμενο. Αυτό που και πάλι όμως έχει σημασία είναι ότι το S24 Plus σε σχεδόν τουλάχιστον όλες τις περιπτώσεις και άσχετα με το πώς το χρησιμοποιεί ο ιδιοκτήτης του, θα φτάσει στο τέλος της ημέρας χωρίς να έχει μείνει από μπαταρία. Και τώρα, αν η μπαταρία θα έχει ένα ακόμα 15, 20 ή 30% διαθέσιμο, προφανώς εξαρτάται από το πώς ακριβώς χρησιμοποιούμε το τηλέφωνό μας. Όπως επίσης, αν είχε τον Snapdragon 8 Gen 3 στο εσωτερικό του και έφτανε με την ίδια χρήση στο τέλος της ημέρας με 35 και 40% διαθέσιμο, δεν θα είχε καμία ρεαλιστική διαφορά, αφού και πάλι θα έπρεπε να το φορτίσουμε για να το χρησιμοποιήσουμε και δεύτερη ημέρα. Τώρα, βέβαια, μάλλον αναμενόμενα σε ό,τι αφορά τη φόρτιση αυτή, δεν υπάρχει τίποτα θετικό που να μπορεί να αναφέρει κανείς, όχι μόνο για το S24 Plus, αλλά ρεαλιστικά πλέον για οποιοδήποτε τηλέφωνο της εταιρείας. Για μία ακόμα φορά, η Samsung θεωρεί διαφορά το ότι το Plus και Ultra μοντέλο κάθε σειράς μπορεί να φορτίσει με έως και 45W, με ένα φορτιστή βέβαια που είτε θα είναι ο δικός της που είναι αρκετά ακριβώς για να τον αγοράσει κανείς, είτε ένας από τους ελάχιστους φορτιστές που υποστηρίζουν το συνδυασμό από Volt και Ampere που θέλει το τηλέφωνο για να φορτίσει με 45W. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι και στην πράξη η φόρτιση αυτή δεν είναι με κάποιο ρεαλιστικό τρόπο γρήγορη. Είτε λοιπόν το φορτίσει κανείς με 25 είτε με 45W, το S24 Plus χρειάζεται λίγο περισσότερο από μία ώρα για να γεμίσει πλήρως την μπαταρία του και η διαφορά από τη μία ώρα και 20 λεπτά στη μία ώρα και 5 λεπτά δεν είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό εδώ που έχει σημασία όμως είναι ότι σε μία εποχή που τηλέφωνα από οποιαδήποτε σχεδόν άλλη εταιρεία πλέον φορτίζουν σημαντικά πιο γρήγορα, ακόμα και αν κοστίζουν το 1 τρίτο από τα χρήματα που κοστίζει το S24 Plus και αποδεδειγμένα πλέον μετά από αρκετά χρόνια, αυτό δεν έχει κάποια σημαντική επίπτωση στη μακροζωία της μπαταρίας. Το να επιμένει η Samsung να χρησιμοποιεί μία τόσο αργή φόρτιση σε τόσο ειδικά ακριβά τηλέφωνα δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ με οποιονδήποτε τρόπο. Και για να κλείσω κάπου εδώ επιτέλους το συγκεκριμένο βίντεο, να πω ότι γενικότερα το S24 Plus είναι σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με το μοντέλο που αντικαθιστά. Προσωπικά δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα, ούτε με έκανε με οποιονδήποτε τρόπο να νιώσω ότι είναι μια κατώτερη συσκευή. Το ότι έχει έναν επεξεργαστή τη Samsung στο εσωτερικό του, σίγουρα θα ήθελα τρεις καλύτερες κάμερες, ειδικά σε ένα τηλέφωνο που κοστίζει τόσα χρήματα. Όμως είναι γεγονός ότι η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνολική εμπειρία χρήσης στο συγκεκριμένο αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο της και ρεαλιστικά αυτό το πετυχαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο S24 Plus. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς όπως πάντα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!